Ενώ μιλούσα στην Επιτροπή Παιδεία, σε τοποθετούμουν και έκανα ερωτήσεις, ο κύριος Χριστοφίδης συνομιλούσε με άλλους συναδέλφους. Αυτό θα αποδειχτεί μου τα πρακτικά. Και εκεί που μιλούσα, αναφέρθηκα στο ΔΕΠΑΚ και στο ΑΚΕΛ. Μόνον στο άκουσμα της λέξης ΑΚΕΛ, από εμένα, ο κύριος Χριστοφίδης εξαπόλυσε μύδρουση στην Επιτροπή και από ό,τι με πληροφορούν συνάδελφοι σας, ήρθε και εδώ για να συνεχίσει τις ύβρις και τις κατηγορίες εναντίον. Δεν έχω κανένα παράπονο, κύριε, για τον κύριο Χριστοφίδη. Ο κύριο Χριστοφίδης είναι πασίγνωστος και η νοοτροπία του και από πού επέρασε και το πόσο εύκολα χρησιμοποιεί σπανιότατους χαρακτηρισμούς. Θα επιστρέφω όλα πίσω. Όσον αφορά την Επιτροπή Διοντολογίας, να πάει να κάνει όσες καταγγελίες θέλει. Δεν δίνω δεκάρα. Ούτε για αυτά που είπε, ούτε για όσα λέει το ΑΚΕΛ, ούτε για όσα θα κάνει ο κύριος Χριστοφίδης. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ψέμα. Του είπα ότι θα τα πούμε στην Ολομέλεια. Κύριε Χρυσοφίδη, σύμφωνα με τον κύριο Χριστοφίδη, είπε ότι είπε εσύ τώρα και να σα σάσω εσά. Δηλαδή δεν είπε αυτό. Είναι πολύ νέος για να πάθει Αλτσχάιμερ. Άλλη ερώτηση. Τέλος. Ναι, αλλά αυτή η ιστορία με τον κύριο Χριστοφίδη πρέπει να πάρει ένα τέλος. Και το τέλος θα το δώσουμε στην Ολομέλεια. Εκεί θα τα πούμε. Και αν νιώθει ότι είναι απειλή που του είπα ότι θα τα πούμε στην Ολομέλεια, ας είναι απειλή. Αλλά ας είναι στην Ολομέλεια της Κυπριακής Βουλής, του Ναού της Δημοκρατίας. Εκεί θα τα πούμε. Και μάλιστα κάθε πέφτη θα τα λέμε. Διότι αυτή η θεωρία που επινόησε το ΑΚΕΛ να βρίσκει τρόπους για να βγει από τον λάκκον από τον οποίο έπεσε και το ΑΚΕΛ και ο υποψήφιος του, πρέπει να πάρει ένα τέλος. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά πράγματα. Και αυτή τη φορά πρώτος θα δημοσιοποιήσω τα πρακτικά της συνεδρίας, εγώ δεν θα περιμένω άλλον να το κάνει. Διότι την περασμένη φορά που περίμενα, πάλι δικαιωθήκα, θα δικαιωθώ και τώρα. Το τι λέει ο Χριστοφίδης σε σχέση με το τι ελέγχθηκε στην Επιτροπή, τα χωρίζει χαόδης, αγεφύρωτη διαφορά.